Συνδεμένη απευθείας με την Κρήτη, όπου βρίσκεται η συνάδελφος των αποκαλυπτικών, η Μαρία Ιβλάχου, και είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης, ο οποίος είναι ο κουμπάρος του άτυχου 62χρονου καρδιολόγου. Και, καλό μεσημέρι και τα θερμά μας συλληπιτήρια, κύριε Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ. Μένιο, καλό μεσημέρι. Να σου πω ότι βρισκόμαστε στην Κρήτη, εδώ που δολοφονήθηκε ψυχρό 62χρονος καρδιολόγος. Εχθές φιλοξενήσαμε εδώ στην εκπομπή την αδελφή του και τον γαμπρό του, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο ηθικός αυτούργος αυτής της δολοφονίας είναι η σύζυγός του, βουλγαρικής καταγωγής. Και μέχρι στιγμής αυτό που ζητούν είναι να διεκδικήσουν την επιμέλεια του παιδιού, εάν το παιδί είναι του άτυχου γιατρού, γιατί θέλουν να προστατεύσουν και την περιουσία αυτού του παιδιού και το παιδί από μία δολοφόνο, όπως μας λένε οι ίδιοι. Εδώ ο κύριος Δημήτρης είναι ο άνθρωπος που μπορεί να μας πει, γιατί είχε άμεση επαφή με τον 62χρονο καρδιολόγο, αλλά και με τη σύζυγό του. Θέλω να μας τα πείτε εσείς, κύριε Δημήτρη, να μας πείτε τι ακριβώς έχει συμβεί, τι γίνεται με την περιουσία, τι γίνεται και με αυτό το παιδί. Καλησπέρα σας. Εγώ είμαι κουμπάρος, είμαι σύντεκνος του καρδιολόγου. Ο λόγος που βρίσκομαι εδώ είναι για να αποκαταστήσω τη μνήμη του, γιατί έχουν ακουστεί πολλά και διάφορα αυτές τις μέρες, τις οποίες ή δεν είναι αληθή ή αδικούν την άποψη ανθρώπων και ειδικά όπως των συγγενών του Μακαρίτη, που είναι αγροτικής, ας πούμε, περιοχής ανθρώποι και δεν μπορούν να πούν αυτό που θέλουν, είτε με κριτική συμπεριφορά είτε αυτό, και να ακουστεί κανονικά. Σας ακούμε. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι τους ανθρώπους αυτούς, για να ζητήσουν την επιμέλεια του παιδιού, πήγαμε και τους βρήκαμε εγώ και ένας φίλος του καρδιολόγου στα μνημόσυνο των 40 ημερών που κάνανε οι ίδιοι στον αδερφό τους, και τους είπαμε ότι το παιδί ζει υπό συνθήκες οι οποίες δεν είναι εξαιρετικά καλές για ένα παιδί, και ειδικά έτσι που μεγάλωνε όταν ζούσε ο πατέρας του, ο κουμπάρος μου, και με διάφορους πειθούς τους συμβάσαμε να κάνουν διαδικασία για να αποκτήσουν επιμέλεια του παιδιού. Οι άνθρωποι δεν έχουν σκεφτεί ποτέ την περιουσία του παιδιού, ούτε την περιουσία του αδερφού τους. Έχουν τον πόνο τους, χάσανε έναν άνθρωπο, τον χάσαμε το χειρότερο τρόπο που μπορεί να πεθάνει κάποιος άνθρωπος, και από έναν άνθρωπο που καν δεν τον ήξερε. Κύριε Δημήτρη, ισχύει ότι λίγο πριν χάσει τη ζωή του, άτυχος καρδιολόγος είχε ζητήσει διαζύγιο από τη σύζυγό του και είχε ζητήσει να γίνει τεστ DNA. Ο κουμπάρος μου επί ένα χρόνο βίωνε μια κατάσταση παράξενη, ούτε φασαρίες ούτε καυγάδες που ακουστήκανε είχε. Ο άνθρωπος ήταν επιστήμονας, ήταν πολύ σοβαρός και πολύ ωραίος άνθρωπος. Δεν μάλωνε, δεν είχε καυγάδες, δεν όξυνε ποτέ τη φωνή του. Ήταν ένας άνθρωπος... Θέλω να σας θέσω το εξής ερώτημα. Επιβεβαιώνεται τα όσα είπε χθες η αδερφή του αδικοχαμένου 62χρονου καρδιολόγου? Είχε ζητήσει, θα μπορέσω να επιβεβαιώσω, διαζυγίου, θα μπορέσω να επιβεβαιώσω, αλλά να σας τα πω, ναι, ασφάλως είχε ζητήσει DNA. Ο άνθρωπος είχε φτάσει, τι πήγε τη γυναίκα του, βίωνε, αφήστε με για ένα λεπτό να σας πω, μια διαδικασία που έστω το τελευταίο χρόνο της ζωής του. Εκείνη επικαλούνταν ψυχολογικά προβλήματα, καταθλίψεις. Την έφερνε από το μακρύ γυαλό στο Ηράκλειο προκειμένου να τη δούνε καθηγητές, να τη δούνε ψυχολόγοι, να τη δούνε... όλοι αυτοί οι άνθρωποι την είδανε, την μιλήσανε, υποτίθεται ότι βοηθήσανε. Κάποια διάστημα πήρε και φαρμακευτική αγωγή, τα οποία μου είχε εκμεταλλευτεί πως δεν τα έπαιρνε όλα τα φάρμακα. Εκ των υστέρων, όταν είδε ότι προχωράει, και από εμένα και από άλλους φίλους του είπαμε ότι πιθανό να έχει κάποιο άλλο δεσμό στη Βουλγαρία, μιας και η γυναίκα του επιθυμούσε ανατακτά χρονικά διαστήματα να φεύγει στη Βουλγαρία, αποφάσισε να της θέσει κάποιους όρους, ούτως ώστε να συνεχίσει τη ζωή του άνθρωπος χωρίς πρόβλημα και χωρίς τίποτα. Και της είπε, όχι ένα διαζύγιο να φύγει. Της είπε, θα σου δώσω διαζύγιο, θα σε πληρώσω, θα σου έχω σπίτι να μένεις, θα σου έχω για το παιδί τα πάντα, θα σε έχω κυρία. Με την ασφάλειά σου, με όλα σου. Θες να βελτιωθείς και να κάτσουμε μαζί, να κάτσουμε μαζί. Θες να σου δώσω χρήματα σκέτα να φύγεις, ό,τι θέλεις. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος πολύ. Της συζήτησης. Ήθελε να είναι ευτυχισμένη η γυναίκα του και να είναι στο πλευρό του, σωστά?
Ασφαλώς, ασφαλώς. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε ζήσει τη ζωή του, είχε μεγάλο βίο και με γυναίκες και με αυτά. Δηλαδή δεν βρήκε μια γυναίκα τυχαία όπως ακούστηκε στο παρελθόν και την πήρε επειδή ήταν όμορφη. Ήταν ένας άνθρωπος που είχε γυναίκες, είχε τα πάντα. Απλά βρήκε κάτι παραπάνω σε αυτήν. Του μαγείρευε, είχε καλή συμπεριφορά, είχε ωραίους τρόπους. Πήρε, έκανε το παιδί. Όταν ήταν 9 μηνών έγκυος, την παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο και μετά με τη βάφτιση του παιδιού παντρεύτηκε και με θρησκευτικό γάμο και τη παρήχε τα πάντα. Δεν ήθελε να την παντρευτεί, κύριε Δημήτρη. Δεν ήθελε, όχι, δεν ήθελε γάμο. Δεν ήθελε, είχε περάσει κάπως παράξενα από ένα γάμο και δεν ήθελε ξανά δεύτερο γάμο. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Οι υποψίες ότι το παιδί ίσως δεν είναι δικό του, πότε μπήκαν, πότε τέθηκε το θέμα του τεστ πατρότητας που ζήτησε ο άνθρωπος? Κοιτάξτε, όταν αφισβητείς ότι η γυναίκα σου, όταν ο άνθρωπος κατάλαβε ότι η γυναίκα του έχει κάποιο παράλληλο δεσμό στη Βουλγαρία, τότε σου λέει να το εξετάσουμε και αυτό το ενδεχόμενο, έτσι, για θέμα γοήτρου και για θέμα όλα αυτά. Αφού καταλαβαίνω ότι εσύ φεύγεις. Εδώ δηλώνεις κατάθλιψη αυτό... και δεν μπορείς και πας αναβδομάδα στη Βουλγαρία και περνάς ωραία και ψάχνεις να βρεις λόγους. Σεβόμενη και πήγε αρκετές φορές στη Βουλγαρία. Σεβόμενη τη μνήμη. Ορίστε. Σεβόμενη τη μνήμη. Τι είπατε, δεν άκουσα. Σεβόμενη σαν εκπομπή και σαν τον κώδικα δεοντολογίας που απαιτεί η Ένωση Συντακτών και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Και επειδή εδώ η προσέγγιση της εκπομπής είναι αυστηρά για το μικρό πεντάχρονο μωρό, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει μείνει ορφανό από πατέρα και μία μητέρα η οποία έχει προφυλακιστεί. Σας θέτω το ανθρώπινο ερώτημα που ρωτούν και οι τηλεθεατές μας, χιλιάδες μανούλες, πατερούλιδες, μεγάλοι άνθρωποι, ακόμα και μικροί, θέτουν την ερώτηση. Τι θα γίνει, κύριε Δημήτρη, με το παιδί αυτό? Γιατί βρίσκεται στην γιαγιά, στη μητέρα, η οποία βρίσκεται στην φυλακή αυτή τη στιγμή και γιατί δεν έχει έρθει στην αγκαλιά του των συγγενών του αδικοχαμένου γιατρού? Και τι θα γίνει από εδώ και πέρα με αυτό το παιδί? Το παιδί βρίσκεται στη φυλακή. Όχι, το παιδί είναι στη γιαγιά. Όχι, το παιδί είναι στη φυλακή, είναι με τη γιαγιά. Γιατί επιτρέπεται σε κάποιες μωρομάνες και έχουν τα παιδιά τους, με συγχωρείτε. Όχι, όχι. Ελάτε, ο λόγος είναι ο εξής. Οι ανθρώποι αρχής εξ αρχής, οι συγγενείς και τα αδέρφια του συγχωρεμένου του κουμπάρου μου του Χρήστου, φοβηθήκανε ότι έχουν μπλέξει με μια μαφία η οποία σκοτώνει ανθρώπους. Και σου λέει, αν μπλέξουμε κι εμείς αυτή τη διαδικασία, θα δούμε κι εμείς να βρεθούμε. Δεν κάνετε δημόσια, κύριε Δημήτρη. Δεν είναι καταγγελία. Είναι ανθρώπινο, είναι αυτό. Σκοτώθηκε ένας άνθρωπος. Οφείλω, επειδή βρίσκομαι στον αέρα και βρίσκεστε στον αέρα ενός εθνικού σταθμού, όπως αντιλαμβάνεστε, οφείλω να σας επισημάνω ότι τα όσα δηλώνετε, αντιλαμβάνεστε ότι φέρετε μια πολύ πολύ μεγάλη ευθύνη. Και για τη δική σας. Όσα δηλώνω, κύριε Φουρτιώτη, είναι αληθή και τα βγαίνω και τα λέω και βγαίνω για έναν άνθρωπο που έχει πεθάνει και τα λέω έχετε με πλήρη ευθύνη στο όσο λέω. Και τα έχετε καταθέσει αυτά τα οποία δηλώνετε? Στο κύριο ανακριτή. Έχω πάει στο κύριο ανακριτή και έχω πει. Να σας κάνουμε μία ερώτηση. Στις κοινωνικές της συναναστροφές. Ότι. Ήταν καλή μαζί του, δηλαδή σας είχε δώσει δείγματα ότι δεν τον ήθελε, δηλαδή το τελευταίο διάστημα είχε μια αποστροφή απέναντί του? Το τελευταίο διάστημα είχαν κάποιες διακυμάσεις στη συμπεριφορά απέναντι στο κουμπάρο μου. Προς το τέλος είχαν βελτιωθεί πάρα πολύ οι σχέσεις τους και ο ίδιος μου είχε μιλήσει γι' αυτό. Είχε πολλές διακυμάσεις και απέναντι και στο παιδί της, το ίδιο. Έτσι είχαμε βγει ένα βράδυ και φώναζε στο παιδί της μέσα σε ένα ρακάδικο της θητείας. Γιατί μας δεν έτρωγε φαγητό που έτρωγε με μία άλλη κοπέλα. Ναι, υπάρχει μία αντίφαση. Ορίστε. Όμως μας λέτε ότι η μητέρα του παιδιού δεν του φερότανε καλά. Απ' την άλλη όμως το παιδί. Στο παιδί της. Ναι, απ' την άλλη όμως το παιδί, το οποίο μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο με την αίτηση DNA που έχετε ζητήσει να γίνει, είναι παιδί του γαμπρού σας, του γουμπάρου σας, συγγνώμη, και σας θέτω το εξής ερώτημα. Γιατί το παιδί δεν το έκανε? Εγώ, η αντίφαση που βρίσκεται, εγώ είπα ότι ένα απόγευμα που βγήκα, μισό λεπτό να σας πω κάτι. Εγώ είπα ότι ένα απόγευμα που βγήκα, η μητέρα μιλούσε άσχημα στο παιδί για το φαγητό που δεν έτρωγε, ενώ η ίδια επικαλούταν. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω, να σας πω τι λέω εγώ. Γιατί μπορεί να με παρεξηγήσατε. Όχι. Να σας πω ακριβώς τι είπα. Είπα ότι ένα βράδυ που βγήκαμε σε ένα ρακάδικο, το παιδί δεν έτρωγε φαγητό που η ίδια η μητέρα έλεγε ότι το έτρωγε με μια κοπέλα που το είχε.
Κύριε Δημήτρη, αυτό, να αυτό είπα εγώ. Δεν είπα, γιατί δεν είπα κάτι άλλο. Πού είναι η αντίφαση? Τη δική σας. Εγώ είμαι ο κουμπάρος. Εγώ έχω πάει και έχω μιλήσει με την αδερφή των ανθρώπων και έχουν ξεκινήσει μια διαδικασία που πιστεύω ότι σύντομα θα πάει σε μια αγκαλιά των ανθρώπων που θα ζει πολύ καλύτερα από ό,τι ζει τώρα, αλλά που ποτέ δεν θα ζήσει όπως ζούσε με τον πατέρα του. Η κυρία Μαρία εχθές όμως είπε ότι περιμένει πρώτα την απόφαση του DNA. Η κυρία Μαρία σας είπα ότι προσπαθεί. Η κυρία Μαρία καταρχήν είχε δύο παιδιά, δύο ανήψια είχε ο συγχωρεμένος, τα οποία αυτά θα, και μαζί με τη μητέρα θα αναλάβουν την επιμέλεια του παιδιού. Η κυρία Μαρία, μπερδεμένη και από το θάνατο και από όλα αυτά που έχει περάσει, είναι μια γυναίκα πολύ πονεμένη. Σας λέω ότι εγώ πήγα και τη βρήκα και την έπεισα και τον άντρα της να προχωρήσει στο να ζητήσει το παιδί. Και αυτό το έκανα γιατί έμαθα ότι το παιδί ζει σε ένα σπίτι. Μισό λεπτό, να σας πω που ζει το παιδί τώρα, που σας ενδιαφέρει. Το παιδί, δεν σας ενδιαφέρει που ζει? Ζει με τη μητέρα της. Τι, ορίστε. Το παιδί είναι το ζήτημα πια. Δεν είναι κάτι άλλο. Το παιδί είναι το ζήτημα. Γι' αυτό. Λοιπόν, επειδή είδαμε το παιδί ότι ζει, ότι ήταν άπλητο, ότι ζει σε ένα σπίτι που ζει η μητέρα της, φιλοξενεί μία άλλη ομοεθνή της και έχει και έναν αδερφό και είναι κλεισμένη όλη μέσα στο σπίτι, σε ένα σπίτι το οποίο το έχει κληρονομήσει, αλλά τα παιδιά το διεκδικούν από εκεί που το έχει κληρονομήσει. Γιατί το έχει κληρονομήσει από έναν παππού που πέθανε. Τον οποίο και αυτόν ένα χαρτί είχε αφήσει, το οποίο δεν είναι σε 100%. Αυτό είναι άλλη ιστορία, κύριε Μαγκαράκη. Εγώ να σα ρωτήσω κάτι. Ναι, θέλω να σα πω ότι η περίπτωση και τη μητέρα δεν είναι το ιδανικό για να ζήσει ένα παιδάκι. Να σα πω κάτι. Οπότε ω έτσι πήγαμε και είπαμε στου συγγενεί ότι αν δεν το πάρετε εσεί, θα προταθούμε στο χαμόγελο του παιδιού. Να σα ρωτήσω κάτι. Και οι συγγενεί. Εσεί ω φίλο του γιατρού. Κουμπάρο. Είναι 5 χρονών το παιδί. Ναι. Είναι 5 χρονών. Εσείς φαντάζομαι έχετε πολύ καλή σχέση με αυτή την οικογένεια. Η γιαγιά του παιδιού που αυτή τη στιγμή το μεγαλώνει το παιδί αυτό, που το φροντίζει με τον δικό της τρόπο, είναι η μητέρα της γυναίκας που φαίνεται ότι έχει διαπράξει αυτό το έγκλημα. Σωστά. Ναι. Εσείς είστε ο φίλος της οικογένειας. Η οποία πληρωνόταν για το μεγαλώνει του σπίτι. Η αδερφή του γιατρού χθες μας είπε ότι τον τελευταίο χρόνο δεν είχε επαφή με τον αδερφό της. Εσείς όλο αυτό. Σεξουαλική επαφή εννοείται? Όχι, επαφή με τον αδερφό της. Δεν η αδερφή με τον αδερφό της. Δεν είχα κάνει και η αδερφή του γιατρού με τον γιατρό. Η αδερφή του γιατρού δεν είχε επαφή με τον γιατρό. Για το τελευταίο. Και θέτουμε μεγάλα ερωτήματα. Ενάσο Κουμενίδη, σε παρακαλώ. Ναι, αλλά ποιον έχει καλύτερη σχέση με τον γιατρό? Με τη γιαγιά του ή με τον γιατρό? Γιατί η συνεννόηση είναι δορυφορική. Με ποιον είχε καλύτερη σχέση το παιδί, το τετράχρονο, με τη γιαγιά του, τη Βουλγάρα ή με τη θεία του που δεν μιλούσε με τον πατέρα του? Με τον πατέρα της, με τον πατέρα θεία του. Με τη θεία του, με την αδερφή του γιατρού δεν είχε σχέση. Ένα γρήγορο ερώτημα να πω. Κάτσε να μας πει, δεν είχε σχέση με την αδερφή. Παιδιά, αυτό δεν απάντησα όμως. Είπε ότι είναι καλύτερο να πάει στο χαμόγελο. Δεν πρόβλημα να απαντήσω στο προηγούμενο ερώτημα, έτσι. Επικοινωνία εσείς. Μισό λεπτάκι. Επικοινωνία εσείς ως κουμπάρος του νεκρού καρδιολόγου με το παιδί του έχετε, μιλάτε με την άλλη πλευρά? Το έχετε δει το παιδί? Μετά το θάνατο δεν το είδα εγώ. Το είδε ένας άλλος φίλος μας που πήγε και η γιαγιά το έχει αποκόψει από φίλους. Πιθανώς μετά από καθοδήγηση της μητέρας αυτό το, είναι, έχει καθο, ναι, το έχει αυτό αποκόψει. Αυτό είναι μια εκτίμησή σας, δεν μας αφορά. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι το εξής. Ο φίλος σας που έχει φύγει από τη ζωή και κουμπάρο σας. Το τελευταίο διάστημα. Ο φίλος σας πρώτα και κουμπάρο σας. Το τελευταίο διάστημα μας είπατε ότι φαντάζομαι ότι υπάρχουν και στοιχεία από γιατρούς που εξέτασαν την ηθική αυτούργο που κατηγορείται σήμερα για όλες αυτές τις παρεμβάσεις. Μπορεί να σου πει και τα ονόματα τώρα. Δεν χρειάζεται. Δεν κάνουμε δικαστήριο εδώ. Ρωτάμε, κύριε Μανδουράρη. Απλά θέλω λίγο να ξεκαθαρίσω λίγο το τοπίο τι γινόταν πριν. Εσάς σας είχε πει. Να διευκρινίσουμε λίγο, συγγνώμη, ότι ο κύριος Μανδουράρης δεν έχει βαφτίσει το παιδί του άτυχου καρδιολόγου. Ο 62χρονος καρδιολόγος έχει βαφτίσει το παιδί του κύριου Δημήτρη. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Κύριε Μανδουράρη, το τελευταίο διάστημα τι σας είχε εκμυστηρευτεί ο καρδιολόγος για την σχέση που είχε με τη γυναίκα του? Γιατί είναι σημαντικό στον φίλο και κολλητό και κουμπάρο. Τα λένε αυτά και από ό,τι καταλαβαίνω ήσασταν πλήρως ενημερωμένος για ό,τι γινότανε. Μου είχε εκμυστηρευτεί ότι είχε χάσει κάποια χρήματα, ένα ποσό χρηματικό περίπου τις 30.000 ευρώ, το οποίο είχε καταλάβει ότι τα είχε πάρει η γυναίκα του.
Μάλιστα. Μου είχε εκμυστηρευτεί ότι έφευγε ταξίδια χωρίς λόγο, ένα ταξίδι και χωρίς να το πει στη Βουλγαρία, χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος, οπότε από εκεί άρχισε να συμπεραίνει διάφορα. Και μου είχε εκμυστηρευτεί ότι θα τις έκανε αυτές τις προτάσεις, ούτως ώστε να ξεκαθαρίσει και αυτός τη θέση του, γιατί δεν μπορούσε να προχωρήσει η διαδικασία αυτή. Να προβούμε σε άλλες προσωπικές αποκαλύψεις που γίνονται στον αέρα μιας τηλεοπτικής εκπομπής. Δεν είμαστε δικαστήριο. Η ελληνική δικαιοσύνη λειτουργεί ανεξάρτητα και κάνει τη δουλειά της. Και όλοι οι Έλληνες και Ελληνίδες έχουμε εμπιστοσύνη. Θέτω τελευταίο ερώτημα. Δίνω το λόγο για το τελευταίο ερώτημα στην Άννη Νικολαίδου. Μία σύντομη ερώτηση και στην κυρία Αλεξάνδρα Τσόλκα και ολοκληρώνουμε, παρακαλώ πολύ. Εγώ, κύριε Δημήτρη, ωραία, επειδή σας ακούω πολύ προσεκτικά τόση ώρα, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ότι από τη μία μεριά ισχυρίζεστε ότι το παιδί είναι σε ένα περιβάλλον που δεν είναι το καλύτερο και το πιο ιδανικό, γι' αυτό και μεσολαβήσατε για να το πάρετε εσείς. Αυτό λοιπόν όμως έρχεται σε απόλυτη σύγκρουση με το τεστ DNA που έχετε ζητήσει. Αυτό σημαίνει ότι αν βγει το τεστ πατρότητας, το οποίο είναι αρνητικό και αποδειχθεί ότι δεν είναι παιδί του κουμπάρου σας, αυτό θα πάψει να σας αφορά, γιατί αυτή η τοποθέτηση που κάνετε είναι πολύ σωστή, εάν ενδιαφέρεστε έτσι και αλλιώς για αυτό το παιδί. Εμένα δεν θα πάψει να με αφορά. Επειδή εχθές σε αυτό δόθηκε πολύ μεγάλη έμφαση και επειδή αυτό που λέμε από τη μία μεριά και αυτό που ακούμε από την άλλη είναι σε πλήρη αντίθεση. Ακούστηκε λάθος. Εχθές ακούστηκε πολύ λάθος. Ενθαρρυντικό είναι αυτό, πάρα πολύ ευχαριστώ. Η αδερφή του κουμπάρου μου, του Χρήστου, μιλούσε πολύ κριτικά, ήταν πιεσμένη και ακούστηκε πολύ λάθος. Το παιδί μας ενδιαφέρει. Κατά πρώτο λόγο, το παιδί μας ενδιαφέρει. Το παιδί λοιπόν, έτσι που ζούσε με τον πατέρα του, δεν θα μπορέσει να ξαναζήσει. Αλεξάνδρα. Αν θα μπορέσει να ζήσει ένα πιο καλό επίπεδο. Που δεν ήθελε να οδηγηθεί και σε γάμο ο γιατρός και ήθελα να ρωτήσω αν αυτή τη γυναίκα. Ο γιατρός οδηγήθηκε τον ένατο μήνα. Τον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης. Παντρεύτηκε τη σύζυγό του, την κουμπάρα μου. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Θα έχει δικαστική εξέλιξη εξάλλου η όλη υπόθεση. Αλλά αυτό που θα πούμε για το παιδί είναι ότι το παιδί είναι πάνω απ' όλα. Ωραία. Το παιδί ενδιαφέρον. Εμείς τον πιέσαμε και είπαμε αν το παιδί δεν το πάρει η οικογένεια να το πάρει κάποιο ίδρυμα. Το παιδί δεν μπορούσε να ζήσει με τη γιαγιά. Είχε μάθει το παιδί σε μια ζωή πολύ ποιοτική και αυτό που ζει τώρα είναι πολύ υποδιέστερο. Και είμαι σίγουρος ότι με την οικογένεια του κουμπάρου μου, με τα νύψια του, με τα αδέρφια του, θα περάσει πολύ καλύτερα και θα έχει και θα πολύ καλύτερη εξέλιξη στο παιδί. Θα παρακολουθήσουμε το θέμα, κύριε Μανδρουράκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Μαρία Βλάχου θα παραμείνει στην Κρήτη για το ρεπορτάζ, γιατί υπάρχουν εξελίξεις. Ευχαριστώ και τον Νέο Σοκουμενίδη και την κυρία Χριστίνα Λικιαρδοπούλου, σωτήρη τα social media της εκπομπής. Σε παρακαλώ για να περάσουμε στο